5η 4 Φεβρουαρίου, μέρα κινητοποιήσεων για όλη τη χώρα. Φορείς καλούν τον κόσμο να βγει στους δρόμους και να συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις. Το έργο το Υπαλληλικό Κέντρο Πάτρας απευθύνει κάλεσμα ενότητας και αγώνας. Είμαστε όλοι εδώ, ενωμένοι, μια φωνή, για να εναντιωθούμε στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, αυτό το έκτρωμα που έχουν προσψήφιση, το οποίο πλήττει τους πάντες και είναι άκρος φορομπηχτικό. Πλήττει τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους επιστήμονες, τους αγρότες, ολόκληρη την κοινωνία. Στην Πάτρα θα πραγματοποιηθούν δύο συγκεντρώσεις και δύο πορείες, μία στην πλατεία Γεωργίου από το ΠΑΜΕ και μία από το εργατικό κέντρο. Θεωρούν θα τα πάρουν πίσω. Έχουμε τεράστια πείρα όμως η εργατική τάξη και οι σύμμαχοί μας. Γι' αυτό ξεσηκώνονται όλοι, γιατί σου λέει αδερφέ, οπ, μπορεί να μην συμφωνάω απόλυτα με αυτά που λέει ο Αγγελόπουλος, αλλά έχει δίκιο. Στο διατάφτα. Εμείς καλούμε αύριο. Δεν γίνονται δύο ξεχωριστές συγκεντρώσεις. Μεθαύριο. Δεν γίνονται δύο ξεχωριστές συγκεντρώσεις καταρχάς. Γίνεται. Και στην Αθήνα μπορεί να γίνει τέσσερις. Και εδώ στην Πάτρα μπορεί να είναι άλλοι στο παράρτημα. Ναι. Άλλοι από κάτω στο ρολόι. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό. Γιατί το εργατικό κέντρο δηλαδή, διασώματος του εκπροσώπου του που έχει εδώ τη ΓΕΣΕ, αχ, τη Σταυρούλα. Η Σταυρούλα είναι το τρίτο βιολί. Για την Νικολάου μιλάμε τώρα, την πρόεδρο. Ναι, αχ, τη Σταυρούλα, αυτόν που είναι στη ΓΕΣΕ. Τι είπε η ΓΕΣΕ χαιρετίζει το διάλογο, προκειμένου να βρεθεί τρόπος, να υπάρξει ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, να υπάρξουν επενδύσεις. Ξέρετε τι σημαίνουν αυτά. Για ένα κομμάτι ψωμί, ίσα που να μπορεί την άλλη μέρα να σηκωθείς όρθιος να ξαναπάει για δουλειά. Ούτε ασφάλιση, ούτε σταθερό μεροκάματο, ούτε τίποτα. Αυτή είναι η λογική της ΓΕΣΕ και του εργατικού κέντρου κατέρα. Δηλώνουν αποφασισμένοι και θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι ο αγώνας τους να δικαιωθεί.